Γεια σας. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε ένα γνωστό δημοσιογράφο, αρθρογράφο, παρουσιαστή. Θα έλεγα ότι το όνομα του είναι πάρα πολύ συνδεδεμένο με τον μπάσκετ. Ο Πρίτανης, ο καθηγητής. Ναι, δηλαδή όταν μπεις βάλ το αγόρι μου, τον βλέπεις μπροστά. Είσαι καθηγητής. Και τον βλέπουμε μπροστά. Βασίλης Κουντής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς το Legend Billy. Αντρέα, ευχαριστώ. Πανίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και την MC Media και το ProShow. Πρώτα απ' όλα να το, για να κάνω αντιπαροχή στα κομπλιμέντα της εισαγωγής σας. Δεν είναι κομπλιμέντο. Είναι έχω μείνει παγωτό που λένε. Παγωτό. Όλα. Με το στούντιο. Παγωτό του Αλετράρι, του Μάικ. Πολύ ωραία. Γιατί έχω μείνει ενεός. Μπορεί να στείλουμε ανθρώπους να ψάχνουν στο λεξικό, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Τους συγχαρητήρια και για την ωραία δουλειά που κάνετε, για την οποία έχω προσλαμβάνουσες, αλλά και για το χώρο στον οποίο φιλοξενείτε τους ανθρώπους. Επιμένω και το λέω αυτό, με τον κίνδυνο να παρεξηγηθώ ότι είμαι κόλακας, είναι ότι είναι πραγματικότητα. Έχει τύχει να κάνω podcast και να κάνω αυτό που κάνουμε και σήμερα μαζί εδώ, σε χώρους που δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Χαιρόμαστε. Με την πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Χαιρόμαστε. Που έχουμε σήμερα εδώ. Πάντως, legend. Εκτός από παγωτό. Άστα, legend. Καθηγητή μου, μπίλι μου. Λοιπόν. Πώς έλεγε ο συγχωρεμένος Ξάνθος. Μη με λες εμένα, legend. Ήταν μια κλασική έκφραση του Ιωαννίδη. Οπότε διαφωνούσε με κάτι. Μη με λες εμένα. Αυτό το θεσσαλονικιώτικο το μη με λες. Ήταν ο πιο περίεργος τύπος που γνωρίσατε ποτέ. Ναι, σίγουρα. Ισχύει ότι για γούρι έπαιρνε το πούλμαν ανάποδα. Ανάποδα στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Ναι. Ναι, στην Πάτρα. Μόνο στην Πάτρα το κάνει. Εκτός από παγωτό, είσαι υποχόνδριος και έχεις κουτάκια. Πολλά, είσαι, πάρα πολλά. Είσαι ο απόλυτος ορισμός της επαγγελματικής διαστροφής. Ναι, εδώ ήρθα σαν να κάνω εγώ το podcast και να είστε εσείς καλεσμένοι. Πάντα με λέτε εγώ. Το ντοσιέ μου, τα χαρτιά μου, το στυλό μου. Ρε πω για ξέρεις τι κάνει. Βάζει δύο φορές το συναγερμό για να είναι σίγουρος. Τα λέω σωστά. Τον βάζω, τον βγάζω και τον ξαναβάζω. Θερμοσύφωνα, νύφη. Τα πάντα όλα. Αεροδρόμιο, μάτι, επιστρέφεις. Όλα, όλα. Τα πάντα όλα. Αυτό το βάλ το αγόρι μου, ρε. Έμεινε, ρε. Φέρει τη σφραγίδα σου. Δεν είναι υπερβολή αυτό που είπα. Βάλ το αγόρι μου αμέσως. Πάει στο σκουντί. Σε μάθανε και αυτοί που δεν είναι μπασκετή. Και δεν ήξερε ποιο είχε το σουτ. Ναι, γιατί το όνομα του Διαμαντίδη. 6-5. Από το 6, από το 6. Ναι. 6 όχι. Ναι, ναι. 7-6-5. Ναι. Μπράβο, 7-6. 7-6-5. Ποιο. Αναρωτιέμαι εκείνο. Ποιο θα πάρει το σούτερ, παιδί μου. Και εκείνη την ώρα. Το μόνο όνομα που ακούγεται είναι το Ζήση. Μεγαλία, ποια χρονολογία. 2005, 24 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου. Ημιτελικό. Βελιγράδι. Χάναμε 10 πόντους. Δύο λεπτά πριν από το τέλος. Χάναμε 7 πόντους, 45 δευτερόλεπτα με δώρο. Και γίνεται, όπως έλεγε και ο Στίβ Γιατζόγλου μου, μια σύμπτωση συμπτωματικών συμπτώσεων. Αυτό είναι. Το πολύ ωραία. Κάποτε. Ναι, ξέρεις, κάνουν ένα αχρίαστο φάουλ οι Γάλλοι, ο Ντιό, κάνει 5 φάουλ ο Παπαλουκάς, κάνουν μια κατοχή οι Γάλλοι, παίρνουμε εμείς την επίθεση και είναι η διαφορά στον πόντο. Πώς σου ήρθε εκείνη την ώρα. Την προσευχή μου έκανα. Την προσευχή μου, ναι. Δηλαδή το φιλοσόφισα μετά, εγώ καταρχήν δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Είχα πει. Ναι. Και με το που τελειώνει ο αγώνας και βγαίνουμε να κάνουμε ένα ζωντανό, μια ζεύξη έξω από την Μπεογκράτς Καρίνα, διαπιστώνω από το κινητό τηλέφωνο, σκεφτόμαστε τώρα είναι 20 χρόνια πίσω. Δεν ήταν τα social media σε τόσο μεγάλη έξαρση και εξάπλωση όσο είναι τώρα και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα σούσουρο. Τι είπες. Εγώ δεν θυμόμουν να κάνω, δηλαδή. Δεν είμαι από τους τύπους που προδιαγράφουν και ετοιμάζονται τις ατάκες. Εάν το βάλει ο Διαμαντίδης. Ναι, ναι, μπράβο. Τρίπλα και εάν το βάλει ο Πογιατζής, ναι, εάν το βάλει. Μου ήρθε εκείνη την ώρα. Και μετά κατάλαβα ότι ήταν σαν να λέω φωναχτά την προσευχή μου. Αυτό έκανα. Βάλ το αγόρι μου. Ο Μητσοτάκης έχει το βάλ το αγόρι μου. Είναι Διαμαντίδης. Παίζει μπάσκετ και παίζει καλό μπάσκετ. Δηλαδή είναι. Τίμιος. Και στις προβλέψεις του ήταν καλό. Είχε πει για τις ελληνικές ομάδες. Σε ποιο πολιτικό θα εμπιστευόταν ο Σκουντής στο τελευταίο σουτ? Στον Ανδρουλάκη. Στον Ανδρουλάκη, εντάξει, με τον Ανδρουλάκη είμαι φίλος. Ήμουν και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις περισσότερες βουλευτικές εκλογές. Αλλά θα το εμπιστευόμουν γιατί τον έχω δει να παίζει μπάσκετ και είναι καλός επίσης. Και στο μπάσκετ δημιούργησε μια γενιά και διέπλασε μια γενιά ανθρώπων αυτής της ηλικίας. Δηλαδή ο Μητσοτάκης παίζει μπάσκετ. Ο Κικίλιας
Ήταν μπασκετμπολίστας ούτως ή άλλως. Ήταν, ναι. Και διεθνής. Πανιόνιο που ήταν. Στον Πανιόνιο, στην ΑΕΚ, στον Απόλλωνα Πατρών. Ναι, ναι, ναι. Τον Πανιόνιο άρχισε την καριέρα του. Ναι. Συνεχεία ήταν στην ΑΕΚ, στον Απόλλωνα Πατρών και στον Ιωνικό. Ναι. Ο Ανδρουλάκης παίζει μπάσκετ. Είναι μια γενιά πολιτικών οι οποίοι μεγάλωσαν και ανατράφηκαν την εποχή που το μπάσκετ από τις αρχές δεκαετίας του 80 στο Τιλάρο βρέθηκε, ναι, βρέθηκε. Μπορούμε να πούμε ότι αν η πολιτική τους ήταν εισάξια με την μπασκετική τους ικανότητα μπορούσε να έκανε παπάδες καλύτερες μέρες η Ελλάδα. Αυτό που να το πούμε, γιατί, γιατί κατά ψέματα η πολιτική στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχει περιέρθει σε απαξίωση. Αν να ανοίξουμε πολιτική κουβέντα, εγώ με με πολύ μεγάλη προθυμία θα συμμετείχα σε μια τέτοια κουβέντα, γιατί το έζησα εκ των έσω. Έζησα μια περίοδο στη ζωή μου που ήταν πάρα πολύ διδακτική και πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά απλώς διαπιστώνεις και θα το κόψω εδώ, διαπιστώνεις ότι στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μπορεί να συμβαίνει και στην Κύπρο, μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Που μιλώ για την Ελλάδα, για τη ζωή εκεί. Ναι. Είναι κάτι ανάμεσα σε απολιτικ, μεταπολιτικ και παραπολιτικ. Δεν είναι πολιτικ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι καθαρή πολιτική. Δεν ξέρεις όμως τι είναι. Δεν μου φαίνεσαι μπαλκονάτος. Δηλαδή είναι... Όμως το κάνεις γιατί, Βασίλη. Ναι, βλέπεις, γιατί σου είπε ένας φίλος, κάντο για να μην μετανιώσεις. Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες. Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες παρά να μετανιώσεις για κάτι που δεν έκανες. Μου το είπε μια Πέμπτη μεσημέρι στο Γαλάνδρη. Ένας κολλητός φίλος μου, γείτονάς μου επί σειρά δεκαετίων και μου το είπε. Εντάξει, το έκανα και για τον τόπο μου. Δηλαδή, επειδή εγώ αγαπώ πάρα πολύ, είμαι. Είσαι εύστοχος γενικά. Όχι, είμαι σοβινιστής. Ναι. Με τον τόπο μου είμαι σοβινιστής. Δηλαδή πιστεύω ότι η Κρήτη είναι το ωραίο μέρος του κόσμου και το Ρέθυμνο είναι μπροστά στο Μανχάταν. Γι' αυτό μην είσαι εκεί. Μπροστά στο Ρέθυμνο δεν πιάνει μπάλα. Δεν πιάνει μπάλα. Βεβαίως. Ευθέως όμως, επειδή είσαι ειλικρινής, Βασίλη, θα αντάλλαζες το βάλτο αγόρι μου ή εσύ πόγια με τον γκολ του Χαριστέα στη Λισαβόνα. Εντάξει, είναι μεγάλες τιμές. Είναι οι βολές του Καμπούρη. Ναι, ναι. Και όλα αυτά ευτυχώς επενδύθηκαν με ωραίες δημοσιογραφικές ατάξεις. Μου αρέσει πολύ έτσι όπως την πάμε την κουβέντα. Δηλαδή, στις 14 Ιουνίου του 1987, λέει ο συγχωρεμένος ο Συρίγος, η πρόκριση. Του ξέφυγε η πρόκριση, η νίκη θέλω να πει. Ναι, ναι. Στα χέρια αυτού του τίμιου γίγοντα. Μετά λέει είναι το τέλος. Τίμιος γίγαντα. Μετά λέει τίποτα δεν μας σταματά. Υπάρχει του Βερνίκου. Στον τελικό στις 4 Ιουλίου του 2004, στον 7ο ουρανό, όλοι οι αδέρφια. Μάλιστα. Λέει ο Χελάκης στον ημιτελικό, στον γκολ του Δέλα, γκολ και φύγαμε για τελικό. Μάλιστα. Την ώρα που εκτελεί το κόρνερ. Ναι, ναι. Ήμουνα και εγώ στην Πορτογαλία. Μετά σκάει αυτό που λέω εγώ, το βάλτο αγόρι. Μετά το 2006 έχω πει διάφορα. Έμεινα στην ιστορία. Ναι. Έμεινα στην ιστορία. Μένω στην ιστορία γιατί ο κόσμος έχει στο μυαλό του συγκεκριμένες στιγμές που είναι ένδοξες, που είναι διθυραμβικές, ναι, ναι, που είναι πολύ σπουδαίες, που έχουν χαρακωθεί πολύ σωστά. Στην πέτρα γραμμένες στη μνήμη μας. Στην πέτρα. Και όλο αυτό όταν το σκέφτεσαι και το φέρνεις πίσω, θυμάσαι ταυτόχρονα και μια ατάκα που υπόθηκε, δηλαδή σημαίνει και στην Αμερική, είναι το The Game is Over. Ναι. Κλασικές ατάκες που έχουν εντυπωθεί και έχουν συνδυάσει, επένδυσαν ηχητικά πολύ μεγάλες αθλητικές στιγμές. Μάλιστα. Βασίλη μου, μα ούτως ή άλλως ο Σκοντής κάνει τι. Θυμάται σημαντικές επαιτίους, παρακαλώ, με τα Final Four, με το NBA. Μα... πότε γεννήθηκε η γυναίκα του, την επέτειο. Τα λέω σωστά. Να σου πω κάτι. Αυτό το κάνω, είναι στο πλαίσιο. Είναι το τρίτο κουτάκι δεξιά. Μπράβο. Από το στόμα μου το πήρες, πιάσε κόκκινο που λέμε, μην τσακωθούμε. Αλλά επειδή έχω τεράστια υποχονδρία, τεράστια, και πολλά κουτάκια, προσπαθώ κάθε φορά, αυτό ξέρεις γίνεται και λίγο αρρωστημένο, γίνεται λίγο διαστροφικό, ξεφεύγει από την επαγγελματική διαστροφή, να συνδυάσεις ένα γεγονός με κάποιο άλλο κόσμο πια. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση, μπορεί να είναι λανθασμένη. Ξέρει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή δεν θα του κάνεις να ανακαλύψει την Αμερική, την πυρίτιδα και την τυπογραφία που λέμε. Μπορεί να του δώσει και κάτι παραπάνω, γιατί τα βασικά, τα στοιχειότητα ξέρει και μερικές φορές αυτό το καταλαβαίνω και διδάσκοντας σε σχολές δημοσιογραφίας, ότι οι λεγόμενοι εντός εισαγωγικών απλοί άνθρωποι πάρα πολλές φορές ξέρουν περισσότερα από εσένα ή μαθαίνουν πράγματα νωρίτερα από εσένα. Μα δεν έχεις άδικο. Ούτως ή άλλως και εγώ θυμάμαι τις πρώην μου με βασικά παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ. Τι έκανα. Ναι. Τότε ήταν αυτή. Εγώ, ναι. Ένα γάμο μου το θυμάμαι γιατί έπαιξε εκείνη η μέρα εκ Περιστέρη και ο Ιωαννίδης ήταν εξωφρενών. 26 Οκτωβρίου του 1996. Πολύ και επειδή είναι μεγάλη, τι.
Του φέραμε τον καλύτερο φωτογράφο, Λευτέρη. Ναι, μέσα... Συνδυάζει πράγματα. Αυτό είναι διαστροφικό και είναι αρρωστημένο. Ναι, ναι. Συνδυάζει όμω πράγματα στη ζωή σου. Γιατί ο δηλαδή, ή συνδυάζει αθλητικά πράγματα που έχουν συμβεί πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή σου, ναι, ναι, με αθλητικά γεγονότα ή το αντίθετο. Αθλητικά γεγονότα με σημαντικά πράγματα στη ζωή σου. Δεν το κάνω. Προσπέρασα το αυτό. Δεν το κάνω. Βασίλη, κάπου διάβασα ότι είσαι ο μόνος Ευρωπαίος δημοσιογράφος. Ήμουν. Ναι. Εξακολουθώ. Έχασα το σερί μου. Να ολοκληρώσω για το μάθει ο κόσμος. Ο οποίος από το 1988 δεν έχασες ούτε ένα. Έχασα ένα. Έχασες ένα. Αλλά εξακολουθώ να έχω το ρεκόρ. Έχασα ένα γιατί 21 Μαΐου του 2023 διενεργούνταν οι βουλευτικές εκλογές και δεν πήγαινε τώρα άνθρωπος που εξέθετε τον εαυτό του σε ρόλο υποψήφιου βουλευτή να λείπει. Οπότε το χάσα δυστυχώς. Το χάσες αυτό. Αλλά παραμένει το ρεκόρ. Ναι, το ρεκόρ παραμένει. Ποιο ήταν το καλύτερο, έτσι, το πιο έντονο που έζησε. Είναι μια ερώτηση που την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Δηλαδή, πιθανόν είναι Final Four που συμμετείχαν οι ελληνικές ομάδες. Είναι το πρώτο του Παναθηναϊκού, είναι η μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού το 2012. Τι ανατροπή ήταν αυτή. Σωστά. Με την Τζέσκα το πρώτο του Παναθηναϊκού. Είναι το πρώτο του Παναθηναϊκού που είναι και θρίλερ γιατί κόβει ο Βράμ, κόβει το Μοντέρο. Με τον Ντομινίκ. Σωστά, με τον Ντομινίκ. Δηλαδή είναι πάρα πολλά. Όλα έχουν. Όλα έχουν την αξία του. Έχουν γίνει φοβεροί τελικοί όπως η μεγάλη ανατροπή του Παναθηναϊκού φέτος. Στο Βερολίνο απέναντι στη Ρεάλ από το μείον 15. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει το. Το Ολυμπιακό ήταν 20 πόντους πίσω με τη Ρεάλ στο τέλος της πρώτης περίοδου, ναι, και κατάφερε να το γυρίσει το 2013 στο Λονδίνο. Γενικώς ιστορία. Εγώ λέω ότι ο αθλητισμός, και γι' αυτό αισθάνομαι και θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που διακονώ τον αθλητισμό από το δικό μου το μετερίζει. Και ναι, ως συνάδελφοι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Που συνήθως έχει να κάνει με χαρά. Μπράβο. Γεννάει εικόνες και παράγει συναισθήματα. Είναι το τρομερό. Ναι. Δεν νομίζω είναι ότι άλλη δράση του δημόσιου βίου γεννά τόσες πολλές εικόνες και τόσα πολλά συναισθήματα, τα οποία μάλιστα εναλλάσσονται. Είναι μοναδικό. Χαρά, λύπη, γκόλ, ισοφάριση, ναι, νίκη, ανατροπή, comeback. Είχαν ρωτήσει κάποτε τον πρόεδρο του Supreme Court των ΗΠΑ, του ανώτατου δικαστηρίου. Δεν θυμάμαι ποιον από όλους τους πρόεδρους. Η τελευταία σελίδα για τα αθλητικά. Μπράβο. Θα είναι τρομερή. Το λέω πάντα. Το λέω και στα παιδιά στις σχολές. Ο πρόεδρος του Supreme Court θεωρείται στην Αμερική ως ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος μετά τον πρόεδρο. Δηλαδή είναι πάνω από υπουργούς, πάνω από τον αντιπρόεδρο της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τον είχα ρωτήσει τι κάνατε κύριε πρόεδρο πριν που ξυπνάτε, λέει πριν το χυμό μου, τον καφέ μου, το φυστικό βούτυρο, ξέρω κάτι, όταν αποσύρθηκε από την ενεργοδράση. Λέει και μετά λέει βγαίνω, λέει έξω, ξέρετε, οι Αμερικανοί έχουν εκείνα τα μικρά κιόσκια στα οποία αφήνουν. Ναι. Τις εφημερίδες και την, ναι, αλληλογραφία. Ναι. Λέει: παίρνω τις εφημερίδες και αρχίζω και τις διαβάζω. Λέει: τι διαβάζετε, κύριε πρόεδρε, πρώτα. Λέει: τα αθλητικά. Μα λέτε: εσείς ο πρόεδρος σας απέμπει. Τα αθλητικά. Για να μου φτιάξετε μέρα. Η χαρά των ανθρώπων. Έτσι. Αν ανοίξει, λέει, σελίδα 2. Η χαρά των ανθρώπων. Έχει το οικονομικό σκάνδαλο. Στο 3 την υποτίμηση του δολαρίου. Τη διαπλοκή στο 4 τον πόλεμο του Αφγανιστάν. Στο άλλο έχει ένα έγκλημα. Και πα έτσι. Και στα αθλητικά βλέπει τη χαρά τη ζωή. Που ακόμα και η ήττα. Είναι η χαρά του αγώνα που έχεις δώσει. Μάλιστα. Πολύ φιλοσοφική. Στο μπάσκετ, ποιος παίχτης ήταν η χαρά των φιλάθλων. Ποιο μπορεί να βγει. Είναι η χαρά. Παραδείγμα, ως χάρη στο ποδόσφαιρο, εγώ βλέπω τον Ροναλτίνιο η χαρά των φιλάθλων. Πολλοί πιστεύουν ότι ήταν. Η χαρά. Με το γεωργέλιο, με τον τρόπο που έπαιξε, η χαρά των φιλάθλων. Είχε πολλά. Δηλαδή, εξαρτάται τώρα, έχουν αλλάξει και λίγο οι εντός εισαγωγικών διατροφικές συνήθειες των φιλάθλων. Δηλαδή, κάποτε εντυπωσιαζόμαστε πάρα πολύ από έναν αρτίστα. Δηλαδή, ο Γκάλης ήταν αρτίστας, ο Ντράζεν Πέτροβιτς ήταν αρτίστας. Ο Μάτζικ Τζόνσον ήταν αρτίστας. Ο Τόνι Κούκοτς. Ο Τόνι Κούκοτς, ο Τζόρνταν. Ήταν αρτίστας. Σιγά σιγά όμως άλλαξε η δομή του αθλητισμού, άλλαξε η φυσιογνωμία των αθλητών. Πήγαμε στην ενέργεια, στη δύναμη, στα αθλητικά προσόντα. Δηλαδή, πα σε περιπτώσει του Λεμπρόν Τζέιμς που παίζει στα 40 του χρόνια, λες και είναι 20. Μένε στα 40, τρομερό. Ναι, πα στο Στεφ Κάρι που άλλαξε τον μπάσκετ. Φοβερό. Με τον τρόπο που παίζουν οι Warriors και τα τρίποντα. Ναι. Αυτή είναι η χαρά του παιχνιδιού. Δηλαδή, ο Στεφ Κάρι είναι η χαρά του παιχνιδιού. Ναι. Είναι όντω η χαρά του παιχνιδιού. Μπορεί να μου εξηγήσει εγώ που ήμουν καθαρά ποδοσφαιρικό τα τελευταία 3-4 χρόνια με κέρδισε τον μπάσκετ. Λες τώρα να ορίμασα, ρε, τώρα να κατάλαβα. Να κατάλαβα το. Κοίτα, εγώ συνήθω λέω σε φίλου μου. Τώρα γυρίζω. Τόσο ήρθε στο δρόμο. Όχι, δεν είναι όλα τα αθλήματα. Εγώ έχω πολύ μεγάλη αδυναμία
στον υγρό στίβο. Στο water polo. Ναι. Δηλαδή, τα έχεις καλύψει κιόλας. Ναι. Έχω καλύψει. Ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος τα προηγούμενα 3 χρόνια. Έχω μεγάλη αγάπη. Δηλαδή λέω, μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Ελεύθερα. Ωραία. Λέω ότι ελεύθερα. Το μπάσκετ είναι η γυναίκα μου και το πόλο είναι η κομμενά μου. Είναι ωραία. Η εξωσυγική σχέση μου. Μάλιστα. Σοβαρά. Ναι, ναι. Έχω ναι, τεράστια. Ναι. Ήταν το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα. Και εγώ και ο Ανδρέας είμαστε το water polo. Πανηγυρίζουμε αν δεν πνιγούμε. Σαν το ανέκδοτο. Ωραία. Λοιπόν, επαναστάτης από μικρός. Διαγωγή, μάλιστα, κύριε Πογιατζή, Κοσμία. Κοσμία, δύο φορές. Μια σατυρική εφημερίδα με στιγμή στα 14. Ο Εύθυμος Κόσμος. Έτσι, α. Ναι, ναι. Στη Τρίτη Γυμνασίου. Τρίτη Γυμνασίου βγάζαμε μια εφημερίδα, δεν την τυπώναμε, δεν είχαμε λεφτά να τυπώσουμε. Και σατήριζα κάθε μέρα τους καθηγητές, τους μαθητές μου. Και έγραφα σκετσάκια. Κολούσαμε και κάτι φωτογραφίες με σελοτέιπ. Φώναζε η μάνα μου στο σπίτι γιατί νομίζω δεν διάβαζα. Μετά μου ξαναφώναζε γιατί είχα μανία με τον μπάσκετ και έφτιαχνα, έπαινα χαρτάκια τέτοια. Τα τύλιγα και τα πέταγα για να βάλω καράτη στο κουρτινόξυλο. Και πήγαινε η μάνα μου να καθαρίσει το κουρτινόξυλο και βλέπε δεκάδες χάρτινες μπαλίτσες. Και φάγαμε διαγωγή Κοσμία. Ήταν πολύ το Κοσμία πώς το εισέπραξαν οι γονείς. Ήμουν καλός μαθητής στον αντίποδο. Και μετά. Έφαγα αποβολή τριήμερη, διότι βγάλαμε κανονική εφημερίδα, πολιτικοποιημένη. Είναι τα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, δηλαδή το 1977-78. Συνέντευξη με τον Αντώνη Σαμαράκη, συνέντευξη με τον Νικηφόρο Βρετάκο. Ήταν πολύ προχώ για την εποχή. Μεγάλη εκδήλωση πολιτικής, καθαρά ακρεφνώς πολιτικής κατεύθυνσης, αλλά και με πολιτική χρειά. Ανήσυχο ναι, και απροσάρμοστο ασκουντή. Ναι. Αφήσε Καζαντζάκη. Αυτό το λέω. Είσαι ρέθιμο να μου λέει. Καζαντζάκη το λέω αυτό. Αυτό δεν το ξέρα για να πω. Εγώ επειδή είμαι συλλέκτη από ωραίε ατάκε, μου το είπε ο Κώστας ο Νικάκης, ο αδερφός του διαιτητή του Βασίλη του Νικάκη, που είναι πρόεδρος στην ΕΣΚΑΒΔΕ, στην Ένωση Καρδοσφαιρικών Σωματείων, που εδρεύει στο Αγρίνιο. Είναι περιβόητη στην αναφορά στον Γκρέκο, είναι. Νομίζω. Στον Γκρέκο, ναι, σωστό. Που λέει να είσαι αυχαρίστητος και απροσάρμοστος, δηλαδή να μην μένεις σε στεγανά. Νομίζω ότι κάπως έτσι. Βασίλη, είμαι αυχαρίστητος. Ναι. Δεν μας είπες πώς βρέθηκες στην Κύπρο, τι σε φέρνει στην Κύπρο. Στην Κύπρο ήρθα για να παρακολουθήσω τον αγώνα της Κύπρου με τη Γαλλία. Τον έχεις δει ήδη, ήταν καλό παιχνίδι, σωστό. Okay, βλέπουμε μπροστά. Εντάξει, και να δω και να πάρω και λίγο μυρωδιά που λένε. Και λίγο σμία από τις προετοιμασίες για το Ευρωμπάσκετ. Θα αλλάξει την προοπτική το Ευρωμπάσκετ. Μακάρι. Τρέχουν τα παιδιά, ο Μουζουρίδης, η πόλη. Τρέχουν τα παιδιά, κάνουν μια πολύ μεγάλη επιδραστική, ενεργητική. Εγώ έρχομαι στην Κύπρο κάθε χρόνο. Μήπως σας βλέπουμε πιο συχνά στην Κύπρο τώρα. Μακάρι. Να έχουμε καμιά συνεργασία. Μακάρι. Γιατί όχι. Έρχομαι κάθε χρόνο στην Κύπρο τουλάχιστον μία φορά. Έρχομαι για το τουρνουά που κάνει η ΕΘΑ Έγκομης. Ναι. Και ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Τρομέρος. Με το γιο του Νικόλα στη μνήμη του αδικοχαμένου του νεόφιλου Πανδριώτη. Πέρσι ήρθα 2-3 φορές γιατί. Έγινε και η επέτειος των 50 ετών ενασχόληση με τον αθλητισμό του Παπαέλληνα. Ναι, ναι, ναι. Είχα έρθει καλεσμένο μια φορά και κάναμε και ωραία παρουσίαση του βιβλίου με τον Ανδρέα τον Παπαχαραλάμπου στον δήμαρχο του Στροβόλου που, ναι. Που είναι φουλαριανός και όλα. Ναι, ναι, φουλαριανός. Και έρχεσαι στην Κύπρο και περνάς ωραία. Δεν του λέω για να κολακεύσω. Όχι, όχι, καλά. Τους συμπατριώτες μας εδώ. Σου δείχνουν αγάπη, σε αγκαλιάζουν. Έχω πάρα πολύ καλούς φίλους. Μεταξύ αυτών σε κορυφαία θέση ο Κώστας Παναγιώτης. Παναγιώτης. Είναι καλό παιδί. Πολύ. Ο Κώστας είναι εξαιρετικό παιδί. Σου βγάζει αγάπη. Ακόμα και αν δεν το ξέρεις. Μιλά πολύ. Σε τρελαίνει. Δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Αφού τον πληρώνει για να μην. Είναι επιθεωρητής. Για να βάλω την παύλα λοιπόν, σε αυτό που λέω. Ναι. Μακάρι, γιατί κάθε χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τέτοια διοργάνωση ως ευαλτήριο. Βεβαίως στην Ελλάδα Σωστός. Προέκυψε το χρυσό μετάλλιο. Και άλλαξε όλη η ιστορία όχι του μπάσκετ, του αθλητισμού και, ναι, ναι. Και της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Γιατί είμαστε εκείνη την εποχή η Ελλάδα ήταν μια χώρα σε δυστοπία. Δηλαδή. Πολύ έντονα πολιτικοποιημένη, γαλάζια και μπλε καφενεία, σκάγανε yeah. Λάσκα και γινόντουσαν επεισόδια πριν από τις εκλογές. Είχε υποτιμηθεί δραγμή, τσοβόλα εδώ στα όλα, το βρώμικο 89, δηλαδή είχαν πέσει μαζεμένα πάρα πολλά πράγματα. Βροχές, πλημμύρες. Το καλοκαίρι του 87 είχε πάνω σχεδόν 1000 θανάτους από τον καύσωνα. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν μια χώρα κάπως.
Ναι, 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 ναι. Και έρχεται το Ευρωμπάσκετ και σου δίνει την ευχάριστη νότα, την αισιόδοξη. Μακάρι να συνέβαινε. Η ευτυχισμένη ανατροπή. Μακάρι να συνέβαινε. Ξέρεις, Βασίλη, είσαι πολύ ανήσυχος. Κάτι τέτοιο και στην Κύπρο. Τι μοναδικές στιγμές ήταν εκείνες, ρε. Ναι, θεϊκές για όνομα. Τι μοναδικές στιγμές. Ναι, είναι γιατί είναι μια εποχή, έτσι όπως περίπου την περιέγραψα. Και είναι και. Αυτό είναι το σημαντικότερο κατά την άποψή μου. Μεγάλη επιτυχία ήταν και το 2005 το χρυσό μετάλλιο που επίσης ήρθε απροσδόκητα και νίκη από τον Αμερικανό. Αλλά ναι, την πατήσαμε τελικό με Ισπανία. Ναι. Το 87 όμως το Ευρωμπάσκετ είναι πολύ χαραγμένο μέσα μας γιατί είναι βιωματικό. Δηλαδή το ζήσαμε. Δηλαδή. Το ζήσαμε, έγινε στην πατρίδα μας. Όλοι βγήκαν έξω και περπάτησαν στην Ποσειδόνος για να δουν το πούλμαν. Ναι, ναι, ναι. Όλοι πήγαν στο ΣΕΦ. Όλοι έβαλαν μια ελληνική σημαία την ημέρα του τελικού. Το ζήσες, δηλαδή. Έγινε στο σπίτι σου. Και τη λάρω σε κάθε γειτονιά. Όλοι θυμούνται. Εγώ, επειδή περιόδευσα όλη την Ελλάδα με το βιβλίο, ήρθα εδώ και εδώ στην Ελλάδα δύο φορές. Και στη Λευκοσία, στο Στρόβολο και στην Πάφου. Για να παρουσιάσω το βιβλίο. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, άκουγες φοβερές ιστορίες το πόσο θυμόταν ο κόσμος τι έκανε τότε. Δηλαδή, ο ένας ήταν μαθητής και λέει την άλλη μέρα. Γράφαμε έκθεση. Ή της άλλης δέσμης γράφαμε φυσική. Γέμισε πλατεία ελευθερίας. Ναι, θυμόταν το θέμα. Ότι δεν ξενύχτησαν, ότι άλλος δεν έδωσε μία δεκάρα τσακιστή και αντί να γράψει το θέμα, έγραψε τι είχε δει το προηγούμενο βράδυ. Σκοντή. Αυτό είναι το μεγαλείο του αθλητισμού. Εγώ θυμάμαι, Βασίλη, εσύ ήσουν πιο μικρός, δεν θα το θυμάσαι, και τη θρυλική νίκη της ΑΕΚ του Τρόντζου, του Αμερικάνου. Δεν το θυμάμαι. Του Ζούπα. Πολύ αμυδρά, ναι, το θυμάμαι, ήμουν 5 χρονών. Α, στο Παναθηναϊκό. Ναι, και είχε πεθάνει λίγες μέρες προηγουμένως ο Μπασκετμπολ. Το ίδιο βράδυ. Ο Μόσχος. Ο Μόσχος. Ο Μόσχος είχε πεθάνει τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο. 4 μήνες πριν. Το ίδιο βράδυ, για να βάλω και επιπλέον, όχι ιατρικά, το ίδιο βράδυ δολοφονήθηκε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το ίδιο βράδυ. 4 Απριλίου του 68. Σκοντή μου, Βασίλη μου. Είσαι πολύ ανήσυχος, έτσι. Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Είσαι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά. Την ουρά του. Βρες λίγο χρόνο να διαβάσεις, να περάσεις το εμπράγματο. Γιατί το πτυχίο της νομικής είναι το μαράζι της μαμάς. Της μάνα. Να το κάνει. Φωνάζει η μάνα μου. Ακόμα η μάνα μου 86 χρονών και φωνάζει ακόμα για το πτυχίο. Ναι. Εντάξει, μετά μπλέκεις. Μα εδώ που είστε, νομίζω. Σε ένα χώρο που έζησες πολλές συγκινήσεις, μοναδικές στιγμές. Δεν το νομίζω αμετανιώ. Όχι, δεν το έχω αμετανιώ. Απλώς λες ότι να είχα και ένα πτυχίο, επειδή ήσουν καλός μαθητής, μπορεί να πήρες υποτροφία δύο φορές γιατί ήσουν καλός μαθητής και πέρασε τρίτο στην νομική θέμα. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια το έχω ξεχάσει. Κάποτε το σκεφτόμουν να πάω να βρω έναν τρόπο να πάω να διαβάσω, να δώσω εξετάσεις, να το πάρω το πτυχίο. Δεν μου χρειαζόταν κάπου ουσιαστικά. Γιατί μαμά. Προλαβαίνεις. Μικρός είναι. Λοιπόν, κάτι παραπάνω από μίστερ ποιος. Ο φίλος μας ο Γιωβάνοβιτς. Ο Ιβάν, Βασίλη μου, είναι καθολικά αποδεκτός. Ναι, εγώ το Γιωβάνοβιτς, να πω την αμαρτία μου και λυπάμαι γι' αυτό. Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ. Δεν έτυχε, δηλαδή, τα χρόνια που ήταν στον Ηρακλή ή τώρα στον Παναθηναϊκό ή εδώ στην Κύπρο που έχει γράψει ιστορία. Μου βγάζει όμως τεράστια συμπάθεια. Ναι. Έχει, δηλαδή, πρώτα απ' όλα υποκλίνομαι στα ελληνικά που μιλάει. Δεν υπάρχει, ο τύπος δεν υπάρχει. Δηλαδή το πώς χρησιμοποιεί τη γλώσσα, τα ρήματα, το υποκείμενο, το αντικείμενο είναι case study. Και μόνο γι' αυτό, επειδή εγώ έχω μια μανία με την εκφορά των καλών ελληνικών, του βγάζω το καπέλο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Όλοι οι προπονητές μπορούν να έχουν και τις στραβές του κάποια στιγμή. Αναφέρομαι στο μάτς της Αγγλίας, την ήττα με το 0-3. Τη προάλλης, αλλά του έχω τεράστιο σεβασμό, συμπάθεια, respect. Κοιτάξτε να δεις, Βασίλη, το γεγονός ότι χάσαμε από την Αγγλία και το συζητάμε, μας ενόχλησε, καταλαβαίνουμε. Ναι, σωστά, γιατί ανέβηκε ο πήχης. Που μας ανέβασε. Από το 2-1 και έτσι οπωσδήποτε. Ναι, αλλά εκεί έπαιξε ρόλο και το συναισθηματικό με τον Μπάλτο. Όλα μαζί. Έπαιξε, ήταν συνωμοσία. Συνωμοσία, όπως έχεις δίκιο για τα ελληνικά, γιατί εγώ, Ιβάν, Πόλια, θυμάσαι τη συνεντεύξη τύπου δίπλα του, μου θύμιζα λίγο χωριάτη από το Μέτσοβο. Έκανα χαλούμια και τη Λάρα. Μιζήθρα. Ήταν τέλειος. Του λέω, ρε Ιβάν, πέρασες καθόλου απειθήτα, με φιλοσοφική. Γατάκι, δεν είχαν λέξει. Ναι, ναι, φοβερό. Λοιπόν, ο Σκουντής ασφαλώς και θα θυμάται πιο. Κάκε Μιχαλάκη. Και ξέρεις, το καταλαβαίνεις αυτό για να μείνω λίγο, στο πώς, που αυτό για να το κάνεις, πρέπει να. Έχεις τα κότια και τα άντερα
να το διαχειριστείς και δείχνει πόσο σέβεσαι τον εργασιακό χώρο και τον εαυτό σου. Καμιά φορά που κάνει κανένα λάθος σε πτώσεις. Και τη χώρα που σε φιλοξενεί. Το διορθώνει αμέσως. Λοιπόν, ασφαλώς και θυμάσαι τι, Μιχαλάκη και ο Κα. Ποιος ήταν ο πιο επιδραστικός στην ομάδα? Εντάξει, δύο πολύ καλοί παίκτες. Ο Κωνσταντίνου, νομίζω. Δεν ξέρω πώς κάνω λάθος. Ο Κωνσταντίνου έγινε περισσότερο φίρμα, έγινε Μιχαλάκη. Είσαι τρέλα. Είσαι τρέλα. Με την τάδε φανέλα. Είχε το πέρα δόθε στους αιώνιους. 20.000 στην πρώτη παρουσία του στην Αλεξάνδρας. Ναι, 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 ναι. Μοναδικό. Σωστό. Αλλά σωστό. Και ο Κάς. Ναι, και ο Κάς. Το παιχτάρα. Μεγάλη παιχτάρα. Εγώ θυμάμαι τον Καϊάφα. Τον Καϊάφα. Τι λες. Άσε ρε. Παπούτσι, ε. Μπράβο. Καϊάφα. Σωτήρης Καϊάφας. Θρύλος. 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 Πραγματικά. Το θυμάμαι τον Καϊάφα. Θρύλος. Ναι. Καλά, θυμάμαι και τους μπασκετμπλίδες, το Μιραλάκι, αυτούς εκείνους. Ναι. Θυρότο. Μπράβο, Θυρότο. Θυρότο. Είμαι παλιός. Μιραλάις. Μικρούλες. Το Μιραλάι είμαστε φίλοι, μιλάμε. Μιλάμε. Έπαιξε Ολυμπιακό, τα ξέρεις. Έπαιξε Ολυμπιακό, Μιραλάι. Βασίλη, ποιος είναι ο πιο ανατρεπτικός? Sorry. Ο Τραμπ ή ο Γιανακόπουλος? Εγώ πάντως θα ήθελα να είμαι ο Φρύ. Ο Φρύ. Ο Φρύ. Ο Φρύ είναι ο γάτος του. Ο Φρύ είναι ο γάτος. Να το πούμε κάποιοι που να μην ξέρουν. Ναι, είναι ο γάτος του Δημήτρου Γιανακόπουλου. Ναι, ναι. Είναι ένα τρεπτικό. Πιο απροσδόκητος. Ποιος είναι? Είναι διαχειρίσιμος. Ναι. Νομίζω πιο απρόβλεπτος είναι ο Δημήτρου Γιανακόπουλος παρά ο Τραμπ. Ναι. Ναι, έτσι νομίζω. Το έχει από μακριά. Εσύ που τον γνωρίζεις πιο καλά, ξέρω, επαφές μαζί του. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι παράξενος, δεν μπορούσαμε... Έχω την εντύπωση, εντάξει, ούτε κοινωνικά παρέα έχω κάνει μαζί του, ναι. Έχω την εντύπωση όμως ότι μεταμορφώνεται όταν, δεν λέω όταν αισθάνεται ότι απειλείται, μεταμορφώνεται όταν ασχολείται με τον μπάσκετ. Μάλιστα, μεταμορφώνεται. Ναι, εντάξει. Μεταμορφώνεται. Μάλιστα. Δηλαδή, επειδή έχει τύχει να τον δω κάποιες φορές σε... εκδηλώσεις που δεν έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό ή ναι, μαθαίνω ναι. πράγματα ναι. από τον τρόπο με τον οποίο ασκεί το επιχειρήν του, είναι εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Μάλιστα. Από ότι είναι πολύ σωστά. Όταν μεταμορφώνεται. Όταν μεταμορφώνεται. Εάν σου ζητούσα έτσι στο 51% ποιο θα έβαζες, τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό? Αυτή τη στιγμή στο Ευρωλίγκα, Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Και δεν είναι ότι υπεκφεύγω να απαντήσω. Θα πρέπει και οι δύο Final Four. Έχουμε δύο πολύ καλές ομάδες. Πιστεύω ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες να δούμε και τους δύο πρεσβευτές μας και τα δύο καμάρια μας που λέω να είναι στο Final Four. Μια πολύ σημαντική ειδοποιώ διαφορά φέτος. Υπάρχουν ατυχίες όμως. Δηλαδή. Πες το. Τι ατυχίες υπάρχουν. Την ειδοποιώ διαφορά την έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, δεν ξέρεις. Πρέπει να έχει σήμα από την τύχη. Το momentum, το timing. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει εξερήνικες. Ναι, 6 Σερινίκη. Ναι. Και θα χτύψει ο Βεζένκοφ. Χτύψε... Δύο εβδομάδες διαβάζω. Ναι. Μου είπε η μητέρα του ότι μπορεί να κάνει. Άλλο που υποκλίνομαι στα ελληνικά του. Ναι. Αλλά και στα κυπριακά του. Και στα κυπριακά. Ναι, ναι, ναι. Τον άκουσε και λέει βαριά. Τον άκουσα στο, γεννήθηκε εδώ, στο γήπεδο πρόπερση. Χοντράκι, δηλαδή σκληρά κυπριακά. Και τρέχει να του λέω. Τα πάντα μπορώ να κάνω. Ο Γιανακόπουλο τον ήθελε ήταν για να πειράξει την τιμή. Εντάξει, δεν ξέρεις. Πολλές φορές, ξέρεις, όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην πολιτική και το μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο είναι πολιτική. Υπάρχουν πράγματα, λέει, που γίνονται αλλά δεν λέγονται και υπάρχουν πράγματα τα οποία λέγονται αλλά δεν γίνονται. Μάλιστα. Τελεία. Ολοκλήρωσα τη σκέψη σου. Ναι, έχω λοιπόν την εντύπωση, ευχαριστώ Αντρέα που με επαναφέρει στην τάξη, ότι φέτος. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί και είναι credit μεγάλο για τις ομάδες. Είναι εύσημο ότι τα πράγματα, νομίζω, ελπίζω να μην διαψευστώ, ότι είναι τόσο ισχυρές και πολυμορφικές οι ομάδες. Okay, μπορεί να τους κάτσει μια στραβή, αλλά ως επιτοπλίστων όλα τα μάτια βρίσκονται στα χέρια τους. Μάλιστα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Παίζει καλό ο Παναθηναϊκός και καλά η Μονακό. Θα νικήσει ο Παναθηναϊκός. Παίζει καλό ο Ολυμπιακός και παίζει καλά η Μπαρτσελώνα. Θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Από αυτό έξαρτα. Αυτή την άποψη. Αυτή την άποψη. Δηλαδή ότι εκπέμπουν μια κυριαρχικότητα. Πολύ σωστά. Είναι όμως και η φόρμα της άνοιξης. Έτσι. Ναι. Μα γι' αυτό είπα. Είναι το momentum και το timing. Να είσαι φρέσκος. Δηλαδή όλα κρίνονται τον Απρίλιο, στις 16 Απριλίου που τελειώνει η κανονική περίοδος και αρχίζουν τα play-offs. Ναι, αλλά δεν που πρέπει να κάνεις τρεις νίκες, που κάποιες ομάδες μπορούν να έρθουν από τα play-ins.
απέκτησαν τέτοια αυτοπεποίθηση και οι δύο ομάδες. Λογικό είναι. Είναι μεγάλες επενδύσεις. Είναι δύο πολύ καλοί προπονητές διαφορετικού χαρακτήρα και στυλ. Διαφορετικού χαρακτήρα. Πού πλέον ευκεί ο Αταμάν και πού ο Μπαρτσόκας. Ο Αταμάν είναι πολύ. Πολύ αυθόρμητο στο κοουτσάρισμά του. Και πιο ελεύθερο μπάσκετ. Ναι, και πιο ελεύθερο μπάσκετ. Ναι. Και αυτό, okay, όταν έχεις τον Μίσιτς και τον Λάρκιν στην ΕΦΕΣ και έχεις τώρα τον Ναν ή τον Σλούκα ή τον Λεσόρ, προφανώς αφήνεις τα γκέμια πιο χαλαρά. Ο Μπαρτζόκας δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο του by the book, αλλά πρεσβεύει σε ένα μπάσκετ. Πιο μελετημένο. Μπράβο, πιο μελετημένο, πιο κατευθυνόμενο. Αυτό το Μπαρτζόκας μπάσκετμπολ όμως δεν έχει να κάνει με το κατευθυνόμενο μπάσκετ. Είναι πιο application. Έχει να κάνει. Ναι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει πολύ με την μπάσα, κυκλοφορεί πάρα πολύ την μπάλα. Έχει λίγες δρίμπλες και λίγες πάσες. Μάλιστα. Μήπως ο Ζέλικο είναι πιο king. Κοίτα, ο Ζέλικο. Και από τους δύο. Υποφέρει. Νομίζω πλέον. Υποφέρει πολύ. Είναι η πορεία. Μου το είπε κάποιος και σοκαρίστηκα. Αγαπημένος μου άνθρωπος, λέει μου πως ο Μεσίνα και ο Μπράντοβιτς πρέπει να τα παρατήσουν. Για μένα είναι σοκαριστικό αυτό. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Αν το ακούσει ο Μπράντοβιτς θα είναι πιο σοκαριστικό. Εγώ αυτή την άποψη. Δεν το ξέρεις. Όλοι οι προπονητές κάποια στιγμή μπορούν να έχουν αποτυχίες. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Δηλαδή όταν σκέφτεσαι ότι εδώ. Είναι στα 64. Ο Σάκοτα είναι του 51 γεννηθής και κουτσάρι. Σοβαρό, ο Τράκοτα, ναι. Ο Ρενέσες. Ο Ρενέσες είναι γεννημένος στα Φόρτις. Ο Ρενέσες είναι γεννημένος 48, κάπου εκεί. 76-77. Ναι, ναι. Ο Λουτσέσκο είναι 79 και είναι στην Εθνική Ρουμανία. Ναι, 80, έτσι. Ναι, 80 συν. 79. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή θα είναι και ρατσιστικό και στην εποχή μας. Ναι, επειδή πλησιάζουμε, ας είμαστε προσεκτικοί. Ένα λεπτό, Βασίλη, συγγνώμη που διακόπτω. Πώς εξηγείς αυτή την. Δεν θα την έλεγα φθήνουσα πορεία του Ομπράντοβιτς, αλλά. Κακές επιλογές παιχτών. Κακές επιλογές παιχτών. Α, δεν είναι μείνει πίσω προπονητικά. Και γι' αυτό φέρει ευθύνη. Δεν νομίζω. Κάποιος που είναι genius. Βεβαίως, κοίτα, μπορεί να συμβεί στον καθένα. Έτσι, προάλλες ο Μεσίνα πανηγύριζε, ενώ το μάτς ήταν ισοβάλλο και είχε παράταση. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτό, ο Έριξ Πόλστρα, που έχει πάρει 3 πρωταθλήματα με τους Χιτ και δεν είναι στην ηλικία του Μεσίνα και του Μπράντοβιτς. Είναι. Κατά την νεότερο. Έκανε μια τρομακτική γκάφα και οι Χίτα έχασαν το μάτς. Δηλαδή, στον καθένα μπορεί να συμβεί αυτό. Ναι. Όχι, αυτό που έκανε ο Μεσίνα ήταν πολύ. Ναι. Λίγο τραγικό. Εντάξει, εκεί δεν λένε σε παιδί, δεν ξέρει αν είναι δίποτα, αν είναι τρίποτα. Το χάνει. Εντάξει, εγώ δεν είμαι. Γενικώς είμαι τη άποψη ότι. Αν πεις. Ελαστικός δηλαδή, ένα λάθος. Ναι, πολύ, δεν πολύ αυτό πήγα να πω. Δεν θέλω να το παράσω. Δέχομαι. Μπράβο. Και πίσω. Εγώ δεν κάνω λάθος. Ο διαιτής δεν κάνω λάθος. Εγώ δεν θα πω. Δεν λέω λάθος παίκτη. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι είναι αυτός ο λάθος σκορ, δεν λέω. Ναι, ναι. Ο Ναν είναι μήπως εξωγήινος με WiFi. Δεν βλέπει κανέναν. Δεν βλέπει. Δηλαδή, αν μου έλεγε Κέντρικ Ναν, άνω κάτω τελεία. Δεν σα βλέπω. Τελεία. Ενώ Λούκας... Το θεωρείς κορυφαίο δηλαδή. Ναι, ξέρεις, ο Ναν ήρθε από μια χώρα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι πάρα πολλοί παίκτες που οι οποίοι έχουν έρθει από το NBA και να προσαρμοστούν μέσα σε δύο μάτια. Στο ευρωπαϊκό. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι, ναι, που... δεν βλέπει κανένα δηλαδή αυτό το εισπράτο και από το inside information, όχι που τα πονηρώ. Okay. Ρωτάω τους παίκτες, τους προπονητές Παναθηναϊκού. Το έδειξε από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στο γήπεδο. Okay. Ήρθα εδώ για να σας τσακίσω. Δεν βλέπω κανέναν. Ο Σλούκας είναι σας βλέπω και το έχω. Ο Σλούκας είναι παίκτης μεγάλων αγώνων. Παίκτης μεγάλων σουτ. Πραγματικά. Το γεγονός ότι στο Game 5, στο τελικό της Ευρωλίγκας και στο Game 5 με τον Ολυμπιακό έκανε ρεκόρ καριέρας. Καταπληκτικός, ναι, καταπληκτικός. Είναι μπάλες. Έτσι τον παρομοιάζεις. Μπορείς να το βάλεις στο ίδιο επίπεδο με Σπανούλη Διαμαντίδη. Κοίτα, από απόψεως τίτλων μακροβιώτας και αυτά είναι. Είναι. Δηλαδή είναι στην ίδια πρόταση. Τώρα μπορεί να ακουστεί κάπως αυτό που λέω. Ναι. Απλώς ο Λούκας έχει ένα ντεφό. Έχει ένα μειονέκτημα. Ενώ έχει πάρει 5 μετάλλια με τις μικρές εθνικές ομάδες εφήβων και νέων, δεν έχει πάρει μετάλλια με την εθνική ανδρών. Που αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή και κάποιοι που λένε ο Τζόρνταν, ο Κόμπε Μπράιαντ, ο Λεμπρόν. Ένα κριτήριο που εκτός από το affect που λένε την επίδραση που άσκησε ο καθένας στην εποχή του βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Βάζουν τα πρωταθλήματα. Ο Τζόρνταν έχει 6 πρωταθλήματα. Και τα έχει 3-3. Το βάζω. Δηλαδή, και εδώ αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ο Λούκας. Το ξέρω ότι και ο ίδιος ο Λούκας δεν νιώθει καλά
Όχι γιατί υστερεί έναν τον άλλον. Αλλά... δεν νιώθει καλά που δεν έχει καταφέρει να Μέση πάρει ένα μετάλλιο. Δεν είχε πάρει ένα παγκόσμιο. Όπως ο Αταμά που λέμε, τα τέσσερα τελευταία χρόνια πήρε τρεις Ευρωλίγκα. Ναι, ναι. Μετράει πολύ. Γιατί οι επιτυχίες είναι το... ναι. Αυτό που κάνει τη διαφορά. Αυτό που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, με την κίνδυνη Άνια θα μου πει τι λες, ρε Μπαγλαμά, θα μου μπορούσε να πει κάποιο. Ο Γκάλης δεν πήρε καμιά Ευρωλίγκα. Ναι. Δεν πήρε. Πήρε όμως ευρωπαϊκό. Ο Ιωαννίδης δεν πήρε. Πήρε μαζί με τον Ιωαννίδη. Δηλαδή, παίζει ρόλο πού θα βρεις για να πατήσεις και να ενδυναμώσεις ακόμα περισσότερο τη θέση του στην περιβόητη κουβέντα που γίνεται για τον GOAT. Ναι. Αλλά αυτή είναι και μια υπόθεση. Έχει πολλά πολύ να δώσει ακόμη ο Λούκας, νομίζεις. Εντάξει, ο Λούκας είναι γεννημένο το 1990. Δηλαδή, Ιανουάριο. Ιανουάριο του 1990. Δηλαδή, 35. Σε δύο μήνες από τώρα θα είναι 36. 35. Θα μπορεί, νομίζεις, να φτάσει στην περσινή διαχείριση. Ποιοτικά λεπτά. Όμως... Ναι, ποιοτικά λεπτά. Αδελφέ, βέβαια, αυτό είναι και πολύ σχετικό. Ο Λεμπρόν είναι γεννημένος Δεκέμβριο του 85. Ναι. 30 Δεκεμβρίου του 85. Το 84, το 84. Είναι 40 χρόνια. Ναι. Και μπαίνει μέσα και κάνει triple double figure. Ναι, ναι, ναι. Στη σειρά. Εντάξει, συνειδητά είσαι τη σχολή του Λεμπρονισμού. Ναι, γιατί εντάξει. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι είναι υπερπαίχτης. Θεωρώ ότι είναι υπεραθλητής πρώτα απ' όλα. Okay. Γιατί στα 40 του παίζει σε έναν 20. Όπως ο Ρονάλντο στο ποδόσφαιρο. Σκότι Πίπεν, Κόμπι Μπράιαντ. Όλοι, όλοι. Μα δεν αδικούνται όμως, γιατί όλη η κουβέντα εστιάζεται σαν ο Λεμπρόν μπορεί να θεωρηθεί ή αποτελεί ασέβεια και αφθάδια εφάμιλος του Τζορντάν. Εγώ δεν είμαι ποτέ Τζορντανικός. Δεν ήμουν όμως. Δηλαδή είχα τρέλα με τον Μάτζικ Τζόνσον. Σε αυτή την αντιπαράθεση. Αδικούνται οι γενιές ολόκληρες, όχι οι άνθρωποι. Αδικείται ο Τζαμπάρ. Αδικείται ο Μπιλ Ράσελ. Είναι ψηλά. Ο Τσάμπερλεϊν. Δηλαδή, ναι, γιατί ο κόσμος έχει στο μυαλό του τα 80s, τα 90s και την εποχή από το Millennium και πέρα. Ναι. Αλλά υπήρξαν πολύ σπουδαίοι παίκτες και πριν. Ο Big O, ο Όσκαρ Ρόμπερτσον. Εντάξει. Όμως, άλλη είναι η προβολή τώρα. Τα social media. Επίσης είναι άλλες οι διατροφές, άλλες οι ουσίες, άλλη προπόνηση. Άλλο το πρόγραμμα, άλλοι κανονισμοί. Δηλαδή όλα αυτά δεν καταλήγουν σε ασφαλές κριτήρια. Κώστα Βασίλη, πάντως επιστρέφω στον Σλούκα. Λοιπόν, στον αστερισμό πόγες του Γιάννη, η επίσημη αγαπημένη αγνοητή, την μεγάλη επιτυχία. Καμία επιτυχία. Καμία επιτυχία. Ας το NBA. Με Ελλάδα μηδέν, στα μηδέν. Γιατί... Και νομίζω ότι αυτό του στοιχιώνει. Δηλαδή, στοιχιώνει... και τους προπονητές που έχουν φτάσει. Ο Μπίλης τον βάζει σε ρόλο, ο Σπανούλης. Το είπε και ο ίδιος. Το είπε και ο ίδιος στη Media Day των Bucks πρωτού αρχίσει η σεζόν. Αλλά όλοι κρίνονται, όλοι και όλα κρίνονται εκ το αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 15 και του χρόνου πρώτο ο Θεός εδώ, στη Λευκοσία, στην Κύπρο που θα φιλοξενήσει τον όμιλο του Ευρωπαϊκού και θα είναι η Ελλάδα. Ναι. Θα έχουν περάσει από το 2009 πόσα, 16 χρόνια. Ναι, ναι. 16 ναι, ναι. Ορφανά, ναι, νεκρά, ορφανά. Άγωνα χρόνια. Ναι. Είναι πολλά. Μεγάλη αλήθεια. Είναι πολλά γιατί ξέρεις τι, σε πιάνει μετά και ο αναστοχασμός. Ο αναστοχασμός είναι το λιγότερο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε πολλών ανθρώπων το μυαλό βρίσκεται όχι η υποψία, είναι πεποίθηση πια ότι έχουν περάσει τα καλύτερα χρόνια του Γιάννη ή περνούν τώρα και... Όλοι οι παίκτες έχουν και μια. Αν είναι αποτελεσματική αθλητική κατάσταση. Μπράβο. Και αυτά τα καλύτερα χρόνια του Γιάννη. Ο Γιάννης παίζει στην εθνική ομάδα 10 χρόνια ακριβώς. Του χρόνου θα είναι 11. Παίζει από το 2014. Πάει μακριά, έτσι. Ναι, δεν κατάφερε η εθνική ομάδα είτε εν τη απουσία του, που ήταν λιγοστές οι απουσίες του και μία εξ αυτών ήταν υποχρεωτική γιατί είχε τελικούς του NBA με του Suns το 2021. Να κάνει να πετύχει η εθνική ομάδα κάτι μεγάλο. Δεν μπήκε σε τετράδα. Ναι, δεν ναι. Μπήκαμε σε τετράδα. Όχι, όχι. Δεν πήραμε μετάλλιο. Η καλύτερη πεντάδα ever, δύσκολη ερώτηση. Αυτό δεν είναι. Μπαίνουμε στην ίδια λογική στο ίδιο τρυπάκι με τους... Ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Και εδώ έχει... Πάντως εσύ πολύ στοχευμένα τον ναι. Έψαξα. Έχει profile picture ποιον. Τον Θεό, Γκάλης. Ναι, εντάξει, γιατί... να σου πω κάτι. Σεβασμός. Δεν, είδα... δεν είναι μόνο αυτό. Αισθάνθηκα πολύ τιμημένος και ευλογημένος, διότι στη ζωή του Γκάλη... Δύο φορές αποσύρθηκαν οι φανέλες του και είχα την τιμή να παρουσιάσω και τις δύο αυτές τις εκδηλώσεις. Και το Μάιο του 2013 στο Nick Gallis Hall, στο Παλέ, και τώρα,
τον Αύγουστο του 2023 να παρουσιάσω την τελετή απόσυρσης της φανέλας του Ολυμπιακού. Μεγάλη τιμή. Για μένα είναι, ξέρεις, είναι στιγμές. Πώς γιατί λένε, έβαλα εκείνο το καλάθι. Είναι στιγμές στη ζωή σου. Ξέρεις. Δεν στην κάνει ο Μάρκος στο Pick and Roll. Που κοσμούν το βιογραφικό. Το βιογραφικό. Pick and Roll. Κοίταξε από Θεό. Λες το σκουντί. Τρισδιάστατο 5G. Σκουντί. Έλα σκουντί. Κοίταξε να δεις. Να μου ξέχασα τι ήταν να πω. Τι λέει, ο Γιαουγκάλη. Ρε, αυτές οι δύο στάσεις που έκανε στον αέρα. Περπάτησε. Περπάταγε στον αέρα. Περπάταγε στον αέρα. Στο τελικό με τους Ρώσους, με τους Σοβιετικούς. Έχει κάνει μια πυρουέτα. Ανάμεσα έχει στους τέσσερις και καραδοκεί και ο πέμπτος. Μάλιστα. Και το βάζει. Και το βάζει. Τότε λέγαμε ότι καταργούσε τον νόμο της βαρύτητας. Και αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, ο Γκάλη ύπτατο και ξεχνούσε να προσγειωθεί. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω, Βασίλη, ότι όποιος παίχτης και να βγει στον μπάσκετ, όποιος και να είναι ο καλύτερος, ο κόσμος έχει στη σκέψη του τον Γκάλη. Όπως έχει. Έχει τον Γκάλη, δεν. Ήταν όλη η ομάδα όμως, δηλαδή. Ο Γκάλη δεν είναι ατομικό το άθλημα, δεν είναι τέννις. Ήταν όλη η ομάδα. Ο Γκάλη ήταν ο Φάνης, ο Σούλας, ο Καμπούρης έβαλε τις βολές. Ο Μέμος Ιωάννου. Ο Ιωάννου κέρδισε το φάουλ. Ακριβώς, ο Ιωάννου κέρδισε το φάουλ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Γκράκος, η αυτοβιογραφία. Θρύλος. Εννοείται, δεν είναι. Θρύλος. Δηλαδή, αυτές είναι οι. Όταν πρόκειται για ένα, για ένα ομαδικό άθλημα. Ήταν και η ψυχή της ομάδας. Βέβαια, ο Δράκος. Ψυχή της ομάδας. Που λένε οι takes two του τάγκο, για να δω οι takes five. Δεν σωστό. Βασίλης, επειδή θέλω να αγοράσω ένα βιβλίο, είμαι όμως φτωχός. Κιό, ένα. Κιό, αγόρι μου. Του σκουντή. Κιό να προτιμήσω. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ σημαντικό ότι βγήκαμε λίγο από το, από το καβούκι και από την εσωστρέφειά μας και οι άνθρωποι άρχισαν να μιλούν για τις ζωές και τις καριέρες τους. Okay. Οπότε θεωρώ αυτό πολύ σημαντικό. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν έχει περάσει ούτε μήνας που βγήκαν δύο βιβλία, η αυτοβιογραφία του Συγχωρεμένου του Ιωαννίδη και η αυτοβιογραφία του Παναγιώτου Γιαννάκη. Είναι ωραίο, δηλαδή. Να κάνει υπερβάση και τα δύο. Να μαθαίνει. Του Παναγιώτου Γιαννάκη ήταν πρόσφατο τώρα. Μα και του Ιωαννίδη, την ίδια μέρα παρουσιάστηκε. Την ίδια μέρα. Τα βρίσκουμε στο ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. Περισσότερο με κέντρισε αυτό του Γιαννάκη. Είναι κοντά μα στα βιβλιοπολία. Ήταν εξαιρετικό. Ναι, νομίζω παντού πήγαινε. Ήταν εξαιρετικό του. Παντού πήγαινε. Αρχηγέ, αδικεί τον εαυτό του Τσιτσιπά. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Έκανε podcast με τον πατέρα, νομίζω. Έκανα εκπομπή με τον πατέρα και έχω κάνει και δύο συνεντεύξεις με τον γιο. Okay. Την πρώτη φορά που τον συνάντησα, θα το πω χήμα, επειδή μου δίνεται το θάρρος και νιώθω πολύ ζεστά και πολύ φιλικά. Χαιρόμαστε! Στο προ-σόου, του είπα έτσι ακριβώς. Λέω, να σου πω κάτι, τρώγαμε ψάρι σε 7 θάλασσες στο Ηράκλειο. Και ποιο άρεσε. Από Τσιτσιπάς κέρας. Ούτε ο Τσιτσιπάς κέρας. Κέρας ένα κοινό μα φίλο. Και γυρίζω και του λέω. Του λέω, θα το πω χιδέα. Μου επιτρέπεις. Μου λέει, πες ό,τι θέλεις. Του λέω, είσαι πολύ λιγότερο μπιπ από ό,τι ο κόσμος πιστεύει. Έτσι, α. Μπιπ, όχι μη. Μπιπ. Ναι. Είπες αυτό ότι μερικοί άνθρωποι αδικούν και όλους εαυτούς τους. Είναι ένας από αυτούς. Ο πατέρας μου έδωσε μια άλλη εξήγηση. Όχι, δεν την είχα σκεφτεί. Ξέρεις, είναι ένα παιδί που δεν πήγε καλά στο σχολείο. Okay. Δηλαδή, λογικό, πήγαινε ερχόμενο σε όλο τον κόσμο στα τουρνουά από πολύ μικρό. Δηλαδή, στο σχολείο δεν πήγε. Οι σηματιές του τον κορέδευαν. Έχει φάει ξύλο, έχει δεχτεί bullying στο σχολείο. Σοκαρίστηκα όταν το διάβασα αυτό που το είπε η μαμά του σε μια εκπομπή και γι' αυτό ρώτησα και τον μπαμπά. Μου είπε κάτι ο πατέρας του ότι ο Στέφανος δεν ήξερε ότι είχαμε οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Ήταν κάπου μαντρωμένος, φορούσε τις παροπίδες. Ξέρεις, ένα. Κλειδωμένος. Όταν ένα παιδί κιόλας έχει βάλει ένα στόχο στην καριέρα, θα πεις: δεν πρέπει να ενημερώνεται, παιδί μου. Ζούμε στον κόσμο της πληροφορίας και της κοινωνίας και της επικοινωνίας. Εν πάση περιπτώσει. Οκ, η εικόνα του να βρεις τον πατέρα του δεν είναι. Είναι άσχημη. Είναι άσχημη. Δεν θα πούμε ότι είναι άσχημη. Όμως το συζητήσατε αυτό. Το συζητήσαμε, ναι. Και τι είπε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα ήθελα να το σχολιάσει ο πατέρας. Λέει μπορεί να συμβεί αυτό. Η αντίδρασή του είναι η αντίδραση της στιγμής πάνω στα νεύρα του. Του αθλητή στον coach. Μπράβο. Ναι. Αυτό. Είναι η αντίδραση, μου λέει, του αθλητή στον προπονητή. Πολύ λογικό. Και όχι η αντίδραση του γιου στον πατέρα. Και να σου πω, όσον αφορά την έπαρση και την αλαζονία, είναι Ιωαννίδης ένα πράγμα. Πονάω, παιδιά, τη μέση μου. Εντάξει, δεν έχω έπαρση. Ναι. Αυτή είναι η άμυνα των legends. Μπράβο. Αυτό πήγα να πω ότι
πολλές φορές οι αθλητές και οι μεγάλοι αθλητές βρίσκουν και διάφορους τρόπους, δηλαδή ψάχνουν να βρουν μια πανοπλία να μπορέσουν. Είναι βέβαια. Για να επιβιώσουν. Δηλαδή η άμυνα του Φασούλα, αυτό μου το αποκάλυψε ο Φασούλας όταν σταμάτησε τον μπάσκετ, όταν αποχώρησε τον Ενδοδράση. Ότι αυτός ο κινησμός που έβγαζε και η ειρωνία ήταν η άμυνα του. Η άμυνα του. Ναι, ναι. Να σου πω, επειδή εγώ είμαι πρωτάρχης στον μπάσκετ τώρα. Έχεις αλλά θέλω, εσύ. Να, θέλω να μαθαίνω. Τώρα που ήρθες στον καλό δρόμο. Ναι, ρε, τώρα που ήρθες στον καλό δρόμο. Θέλω να μαθαίνω. Ξέρεις ποιον πιστεύω, ρε Βασίλη, ότι είναι πολύ αδικημένος, ρε, Έλληνας μπασκετπολίστας αυτή τη στιγμή. Ποιος κύριε Βογέζη. Ο Καλαϊντσάκης, ρε παιδί. Ο Παναγιώτης. Δεν τον αδικιού άταμα, ρε παιδί μου. Πες μου ελεύθερα, ρε. Τον έχει για επικίνδυνες αποστολές, τις οποίες διεκπεραιώνει με απόλυτη επιτυχία. Με απόλυτη και πάλι δεν του δίνει χρόνο. Θα κλέψει μια μπάλα, ναι. Προχτές με τον Ολυμπιακό που του έβαλε 50 πόντους στο ημίχρονο. Δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένας εξαιρετικός αποστολής. Είδες ότι. Μαθαίνεις. Σωστή παραδείγματι. Βασίλη Καλαϊντζάκης. Αγόρι μου, είσαι πολύ ευλογημένος. Τι διαβάζω εδώ, δούλεψες με τους θεούς Βράγκοβιτς, Πασπαλιέ, Τάρπλεϊ, Ρόι, Βόλτεν Μπέρι, Ντομινίκ για πικνίκ. Ντομινίκ για πικνίκ. Απαναγία μου. Το πιάνεις το Απαναγία μου, έτσι. Δεν είναι εντελώς λάχικο. Όχι, όχι καθόλου. Το κάνεις λόγω του. Είναι και πολύ στην Κρήτη, είναι πολύ συγκεντρισμένο. Άμα κάποιο εκπλήσεται, λέει Παναγία μου. Παναγία μου. Βάλει λίγο νερό. Λέει Παναγία μου. Είναι. Ξέρεις αυτά που λένε παιδί μου τα τυχερά του επαγγέλματος. Έτσι. Και ξαναγυρίζουμε σε εκείνο που είπαμε για την νομική και για τη δικηγορία προηγουμένως. Δηλαδή έχω ζήσει στιγμές που δεν περίμενα ποτέ. Δεν τις ανταλλάσσεις με τίποτα. Δεν τις ανταλλάσσεις. Δηλαδή από μια περιγραφή από το γεγονός ότι πήγες εδώ στα Final Four, πήγες 5-6 φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, ότι συνάντησες ανθρώπους κορυφαίους που υπό άλλα συνθήκες δεν θα τους συναντούσες. Δεν θα διανοούσουν να τους ότι θα τους συναντούσες. Αν είσαι δικηγόρος, η αναγνωρισιμότητά σου δεν θα ξεπερνούσε το 10%. Εντάξει, μετά από ένα σημείο και πέρα. Το 10%. Αυτό έχει να κάνει και με τη ματαιοδοξία του καθενός. Εδώ, αν θες να βγαίνεις στον δρόμο και να σε αναγνωρίζουν. Όχι, όχι. Δεν το βάζουμε εκεί, όχι. Δεν το βάζουμε εκεί. Αλλά μην μου πεις τώρα, μην μου άρνησες ότι δεν νιώθεις ωραία όταν σου πει γεια σου, ρε Βασίλη, σε χαίρομαι. Ηθική ικανοποίηση. Ναι, νιώθω. Εννοείται. Χθες προερχόμουν. Στον έλεγχο στο αεροδρόμιο. Μάλιστα. Ένας πολύ ευγενής αστυνομικός που έλεγε τις ταυτότητες και τα διαβατήρια εδώ στη Λευκοσία μου πιάσε μια πάρα πολύ. Μου λέει κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο να περάσει το κύμα. Κάτσε κύριε να περάσει το κύμα. Χαίρεσαι. Να σου πω γιατί χαίρεσαι. Χαίρεσαι διότι όχι γιατί σε γνωρίζει, σε αναγνωρίζει ο κόσμος και κάνεις τέτοιο στο TikTok και έχεις 500 likes. Αλλά γιατί ξαναπάμε στην κουβέντα. Εκτιμάται αυτό που κάνεις. Ναι, ξαναπάμε στην κουβέντα του Προέδρου του Supreme Court. Ναι. Ότι μπορεί να κουβεντιάσει κάποιος μαζί σου πράγματα με τα οποία ασχολείται. Χαρούμενα. Ναι, και χαρούμενα και ασχολείται στην καθημερινότητά του μάλλον. Ναι, και μου. Εγώ σε θυμάμαι που Χανίων 5, δεύτερο όροφο, μαύρο ασπρή τηλεόραση, Βασίλης Κουντής. Ηλικιακά περίπου είμαστε στο ίδιο. Ήμουν φοιτητής, αλλά τότε ήταν ο Σκουντής νούμερο ένα. Και λοιπόν, από το στόμα του Λύκου Νικόλας Βαφιάδης. Και τέτοιο Βαφιάδης και ο Αργύρης Οντινόπουλος. Και ο Γιώργος ο Γιουλιάδης που συγχωρέθηκε. Τα Final Four, ο Ιωαννίδης, ο Κάλης, ο Γεννάκης, ο Σούμποτης. Αυτά είναι ανεξίτηλα, έχουν σημαδέψει τις ζωές μας. Είναι ανεξίτηλα χαραγμένα στην Ήταν οι μεγάλες τρίτες του Άρη. Πέμπτες. Ναι, πέμπτες. Μεγάλες πέμπτες που τότε καταργήθηκε και το ρεπό, δηλαδή άλλαξαν τα ρεπό τα θέατρα. Μάλιστα. Βέβαια. Για να μην πάνε κόντρα. Για να μην πάνε κόντρα. Για να πάνε κόντρα. Και το έκαναν το ρεπό Δευτέρα. Μάλιστα. Το έκαναν το ρεπό Πέμπτη αντί για Δευτέρα. Κύριε Σκοντή, πίστευες ποτέ ότι η κυπριακή ομάδα το ΑΠΟΕΛ θα πετάξει έξω την Λιόν και να βάλει πλώρη για semi-final του Champions League, Γιοβάνοβιτς? Όχι, εντάξει. Εγώ έτυχε να το κουβεντιάζαμε που ερχόμασταν τώρα με τον Μπανίκο. Έτυχε να είμαι εδώ γιατί είχαμε ένα συμπόσιο Ελλήνων και Κυπρίων αθλητικών συντακτών στο 3-3 το ανόρθωση Ίντερ με τον Μουρίνιο. Δηλαδή είναι από τις πιο από τις κορυφαίες στιγμές που έχω ζήσει ποτέ. Ένα τρομακτικό μάτς. Ήμουν στο συμβούλιο της ΑΚ και πήγαμε. Ήταν τον γκολ με την πλάτη. Και με μείνει πα στην Πάφο. Ναι. Ξέρω αν είσαι μαζί μας. Μαζί. Ναι. Μοναδικές στιγμές το 3-3. Σωστό. Μοναδικές στιγμές και το ποδόσφαιρο. Ναι. Πες μου,
Ασχολείσαι λίγο με το ποδόσφαιρο. Όχι, ασχολούμαι. Ασχολούμαι. Ασχολείσαι. Ξέρεις, κάποια στιγμή υπήρξε ένα κύβδηλο δίλημα στα μέσα της δεκαετίας του 90 που ήταν σε έξαρση στο μπάσκετ και υπήρχαν και πλακωμοί τότε με το Φασούλα που έβαλε τον κινησμό του, την πανοπλία του που έλεγα προηγουμένως και υπήρχε εμφύλιος πόλεμος. Mm-hmm. Εμφύλιος πόλεμος. Ναι, ναι, ανάμεσα στους μπασκετικούς και στους ποδοσφαιρικούς στην Ελλάδα. Okay. Εμένα μου αρέσει το ποδοσφαιρικό. Πρώτα απ' όλα, ένα από τα πρώτα ρεπορτάζ μου, το πρώτο ρεπορτάζ μου, η πρώτη φορά που είδα το ονοματάκι μου κάτω από μονόστιλο στο Φόσον Σπορ, είναι Φίελα Κορυδαλλού, Πιθανικέας. Τοπικό πρωτάθλημα, Πειραιά. Ήμουν 15 χρόνων τότε. Το 1978. Δεν προοδευτική υπάρχει, είναι δευτική. Προοδευτική, έκανα ρεπορτάζ προοδευτική. Έκανα δύο χρόνια ρεπορτάζ στο Παναθηναϊκό, το Παναθηναϊκό με τον Γκμόχ. Πήγε στους τέσσερις και αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ. Ναι, ναι, στους τέσσερις. Και την επόμενη χρονιά που αποκλείστηκε από την Τωρίνο με το Πάκερτ, γιατί είχε φύγει ένας συνάδελφος και. Πάκερ. Μου άρεσε το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου. Δεν είναι. Ασχολούμαι με το water polo, με τα Ολυμπιακά σπορ. Δηλαδή, αγαπάω πάρα πολύ τα σπορ. Μάλιστα. Αυτή είναι η στιγμή. Όλα τα σπορ. Αυτή είναι η περίοδο. Ναι, όλα τα σπορ. Μα δεν μπορεί να αγαπάς επιλεκτικά ναι, ναι. Να συγχαίνεσαι σπορ. Όχι. Αγαπάς όλες τις γυναίκες. Σωστό. Τι έκανε. Εσείς είστε παντρεμένοι, εγώ δεν έχω θέμα. Ο φίλος μου Τιμούρ σας το κρατάει Βασιλάκη μου Μανιάτικο στους συναδέλφους στην Αθήνα ότι θεωρεί ότι τον καθαρίσατε σαν αυγό στον Πειραιά. Οι δημοσιογράφοι του. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Βεβαίως. Αν μπει τώρα στη μύτη των δημοσιογράφων και στο στόμα των δημοσιογράφων, την έχει βάψει. Ναι, ναι. Είσαι ο φούρνος του Φουρνιέ. Γεγονός είναι αυτό. Γεγονός είναι. Δεν ξέρω συγκεκριμένα. Εντάξει, τότε είναι μια εποχή που ο Ολυμπιακός παίρνει προπονητή τον Μπαρτζόκα και ο Παναθηναϊκός τον Πεδουλάκη. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστείτε τι έγινε τότε. Δηλαδή, γιατί είχε φύγει ο Μπράντοβιτς και ο Ιβκόβιτς. Και στην πού πάμε με τον Πεδουλάκη και τον Μπούρος. Είναι περιβόητη ατάκα του Κοκαλή στην παρουσίαση του Κετσπάγια. Που γυρίζει και λέει, γιατί δηλαδή χολέρα έχει ο Κετσπάγια. Μάλιστα. Θυμάσαι, λέει. Το θυμάμαι, βέβαια. Ναι. Μετά την επιτυχία του με την ανόρθωση, τον πήρε ο. Ναι, ναι. Πήρε χολέρα. Ναι. Γιατί διερμήνευε τότε ο Κοκαλής, αφουγκράστηκε, ναι. Την αντίδραση την του αντίδραση Κοκαλής. Του... Πού πας με τον Κετσπάγια. Ναι. Και είχε πει αυτή την κουβέντα. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι φέτος, γιατί ενώ δαπανούν πάρα πολλά χρήματα. Πολλά, ναι. Ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος, τρελά λεφτά, ναι, ναι. Ο Σαββίδης. Δεν πάνε καλά. Δεν πάνε. Η εικόνα τους δεν είναι καλά. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω γιατί δεν το παρακολουθώ. Ο ΠΑΟΚ που πήρε το ποτάσμα και σέρνεται. Ναι, ναι, και σέρνεται. Η ΑΕΚ που άλλαξε και ιδιοκτησία και πάντα ένας καινούργιος ιδιοκτήτης βάζει αλλά λεφτά. Αλλά θα βελτιωθούν νομίζω. Ο Αλαφούζος που έχει βάλει τα περισσότερα λεφτά ίσως από όσα έχει βάλει τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός. Ναι, τι συμβαίνει όμως. Εγώ το λέω για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός κυριάρχησε και όλα στα προηγούμενα χρόνια και έκτισε και μια. Ναι. Δεν μπορεί να αλλάζει 30 παίκτες μέσα σε μια χρονιά. Και ενώ είσαι πρωταθλητής. Ναι. Δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να. Βέβαια. Ο Μουζακίτης είναι και το ελληνικό στοιχείο. Είναι το ελληνικό. Δηλαδή, ο Μουζακίτης είναι μια περίπτωση. Δηλαδή, πρέπει να ενδυναμωθεί. Ωραίος ο Ιβάν όμως, Ναι. Μπράβο. Βέβαια. Έλληνας Βεράτης. Και ο Μεντιλίμπαρ που τολμά να βάλει 2 17χρονους στην 11η του Ολυμπιακού. Πρέπει να βάλει ένα παιδί. Δεν βάλει. Είχε πει κάποτε ο Άτσα Νίκολης ο προφέσορ. Ναι. Πολύ μεγάλο προπονητή στο ναι. Του μπάσκετ. Και ολοκληρώνουμε αν έχει κάνει τελευταίο. Ναι, ναι, ήταν σε μια προετοιμασία στο Κοπαόνικ. Ναι. Σερβία. Και ήταν ο Πανιόνιος με τον Τζούροβιτς και τον Μίσα Βοηδό. Και πιάσανε μια κουβέντα να βάλει πίνοντας τα κρασιά του και τα τσιγάρα του. Λέει, έχουμε λέει εμεί τον Καραϊτζή, τον Κικίλια, τον Καράγκουτη. Λέει πόσο χρόνο είναι ο Νικόλης. Αυτή ήταν τότε, είναι το 74 γεννημένη, το 92, 17-18 χρονών. Λέει είναι 17-18 χρονών ταλέντα. Λέει στη Γιουγκοσλαβία 18 είναι βετεράνος. Υπερέβαλε. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν. Άμα δεν παίξουν τα παιδιά. Δύο τελευταία σουτ και φύγανε. Βράσε όριζα. Κοτς Βασίλη, αν κάποτε ο πρωταθλητής Ευρώπης, έτσι, ο Παναθηναϊκός π.χ. κοντραριστεί με τον βασιλιά του NBA. Θεωρώ ότι δεν έχει καμία. Γίνεται πλακίτσα τώρα. Πλακίτσα, έτσι. Εδώ και μερικούς μήνες από τον περασμένο Μάιο γίνεται. Κάτι λέει ο Αταμάν, κάτι ανεβάζει ο Παναθηναϊκός, ανεβάζει οι Celtics. Εντάξει, υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά. Αλλά το όνομα του. Και θα κάνω μια κλεψιά του Σκουντή. Είχε πει κάποτε ο Ντράζεν Πέτροβιτς μετά το μουντομπάσκετ του 90 που το πήραν οι Σέρβοι το χρυσό. Είχε πει ότι και ο Ιβκοβιτς και ο Κούκος το είχε πει και ο Ντράζεν ότι. Πίστευαν ότι η ενωμένη Γιουγκοσλαβία, η πλήρη Γιουγκοσλαβία θα έκανε 30 νίκες στο NBA μέσα στη σεζόν. Με 30 νίκες δεν μπαίνει στα play-off. Αλλά είναι άλλο το παιχνίδι.
Mm-hmm. Είναι εντελώς διαφορετικό. Η φιλοσοφία, η κουλτούρα, το ένα μπάσκετ είναι σκεπτόμενο, είναι κατευθυνόμενο από τους προπονητές. Δηλαδή στην Ευρώπη star, υπάρχουν πολύ μεγάλοι star, αλλά okay. παίζει μεγάλο ρόλο ο προπονητής. Mm-hmm. Στην Αμερική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το one man show. One man show, μάλιστα. Και τα αθλητικά προσόντα και το ένα εναντίον ενός. Αληθεύει ότι ο Ντράζεν τότε ήταν στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Νομίζω ναι. Ναι, μάλιστα. Ότι παρακαλώ. Θα υπέγραφα στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Επειδή δεν είσαι αστυνομικός, μου επιτρέπεις να σου κλέψω κάτι. Αν το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν ταινία, τι είδους ταινία θα ήταν? Μια χαρά σε έκλεψα, Έχω μια πρόσφατη ερώτηση που έκανα και κάποιος μου είπε θα ήταν δράμα. Δράμα? Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ μου το πω, ο Νίκος τον Τζόρτζο. Νομίζω όμως ότι γίνονται προσπάθειες, δηλαδή απλώς και είναι ένα μαράζι αυτό. Δεν θα έλεγα ότι μαγαρίστηκε, γιατί οι αναμνήσεις και η νοσταλγία είναι σπουδαίο πράγμα. Ότι δεν αξιοποιήθηκε όπως συνέβη στο μπάσκετ ο θρίαμβος της εθνικής στο Euro του 2004. Mm-hmm. Ένα όμορφο τελευταίο τρίποντο out of balance για το κυπριακό μπάσκετ, για μεγάλη προοπτική. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη. Να αλλάξει λίγο η μπαλίτσα με τα σπινιά. Ναι, επειδή έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες στο παρελθόν και μεγάλες προκρίσεις, εγώ θυμάμαι και περιπτώσεις ομάδων από όλες τις πόλεις που έκαναν σοβαρή προσπάθεια. Εύχομαι, το ελπίζω και ανυπομονώ να το δω να συμβαίνει πρώτα να είμαστε καλά το ερχόμενο καλοκαίρι, να μπορέσει το κυπριακό μπάσκετ να πάρει μια προστιθέμενη αξία από τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ. Δηλαδή δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Προφανώς η Κύπρος δεν μπορεί να πάρει το χρυσό μετάλλιο όπως το 1987. Αλλά να κάνει ένα δείξει, βήμα, ρε παιδί μου. Ότι δεν θα πάει, μάλιστα. Δεν θα χαντακωθεί όλη αυτή η προσπάθεια που θα έχει προηγηθεί. Εντάξει, η προσπάθεια που προηγείται εδώ από την Οργανωτική Επιτροπή δεν έχει να κάνει με το μετάλλιο. Έχει να κάνει με την υποδομή και με την προώθηση του αθλήματος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, τιμή μου. Χαρήκαμε πολύ. Περάσαμε ωραία, νομίζω. Πολύ ωραία. Σου άρεσε. Ότι δεν είσαι για σινεμά, για μόνιμες θέσεις. Γιατί? Αυτό το έχει πει ένα. Μου διάζουν τα πόδια μου. Καθηγητή. Τρομερή ατάκα. Απλώς δεν θυμάμαι. Το έχει πει ένα στο οποίο, παιδί μου. Λέει δεν μου αρέσουν οι μόνιμες θέσεις γιατί μου διάζουν τα πόδια μου. Μένουμε εδώ. Να κλείσουμε με αυτό. Και είμαστε το καλύτερο. Κυνηγάμε την ουρά μας. Σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Από καρδιά. Από καρδιά. Και θα τα πούμε σύντομα κάπου εδώ με Μάρκο Παναγιώτη. Στα Πέριξ. Στα Πέριξ 4 και 5G. Αυτό ήταν ο Βασίλης. Γεια σας. Καλό βράδυ. Τσαο, παιδιά.